Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο κανάλι με ακόμα ένα βίντεο. Αυτή τη φορά είναι για ένα αξεσουάρ για τις μοτοσυκλέτες γενικά, που είναι αυτό εδώ που βλέπουμε, τη Xiaomi, το Portable Electric Air Compressor το 2. Το έχω βγάλει από το κουτί του, όπως φαίνεται, και πάμε να δούμε τι έχει μέσα στο κουτί. Μέσα στο κουτί είχε αυτό εδώ το pouch που μπορείς να βάζεις μέσα το κομπρέσορα, κάποια έξτρα πραγματάκια που θα εξηγήσω σε λίγο, και προφανώς εγγυήσεις και ένα manual που, εντάξει, είναι απλό, δεν είναι κάτι, δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να πει. Λοιπόν, και μέσα είναι ένας adapter που μπαίνει για να φουσκώνεις τις μπάλες, διάφορες μπάλες. Αυτό εδώ που είναι για να βγάζεις αέρα από το ελαστικό, το accessoire, αν το κατάλαβα καλά γιατί δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Αυτό εδώ που είναι λοιπόν για ποδήλατα, και το καλώδιο για να φορτίζει το μηχάνημα. Λοιπόν, και εδώ είναι η συσκευή. Το δούμε και από το πλάι να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος σε σύγκριση με το χέρι μου, ας πούμε. Έτσι είναι μεγαλούτσικη. Εντάξει, δεν είναι το θέμα ότι είναι μεγαλούτσικη, είναι ότι έχει ένα βάρος. Okay. Λοιπόν, η συσκευή λοιπόν για να ανοίξει, πάμε από εδώ, βγάζεις αυτό και ανοίγει. Okay, και φαίνεται εδώ οι πρώτες ενδείξεις που ανάβουν. Εδώ δηλαδή με το συν και το πλήν που έχει τα δύο κουμπάκια, πώς δεν φαίνονται, εδώ και εδώ, ανεβάζεις ή κατεβάζεις τα PSI που θες να έχει. Εντάξει. Έχει ένα πολύ ωραίο πράγμα που είναι από εδώ, με αυτό το κουμπί που έχει έναν φακό, πολύ βολικό, γιατί μπορεί να πάθει λάστιχο και μέσα στη νύχτα. Και μετά από εδώ έχει κάποια preset για ποδήλατο, για μηχανή, για αυτοκίνητο, για ηλεκτρικό πατίνι και για μπάλες. Αυτά εδώ τα preset προφανώς τα προσαρμόζεις, έτσι, δεν είναι ότι είναι φιξαρισμένα, απλά σου βγάζει ένα γενικό, ας πούμε, σαν οδηγό, μια βοήθεια. Εντάξει. Αφού λοιπόν σετάρεις τι θες, να πόση πίεση θες να βάλεις λοιπόν στο ελαστικό, πάμε να το ακούσουμε γιατί κάνει λίγο θόρυβο, ελπίζω να ακουστεί καλά. Εντάξει, παβούρα, πολύ. Εντάξει, κομπρέσορας αέρα είναι, προφανώς θα είχε, ρε παιδί μου, θόρυβο, απλά μου φάνηκε και μου έκανε εντύπωση πρώτη φορά που το άκουσα. Και θα πάμε λίγο να το δούμε. Εδώ κλείνει. Έτσι κλείνει και πάλι δηλαδή. Θα πάμε να το δούμε τώρα σε λίγο στη μηχανή, πόσο γρήγορα παίρνει να φουσκώσει ένα λάστιχο. Έτσι πολύ γρήγορα, εγώ που το είδα στα λάστιχα στη μηχανή, τη μία τέλος πάντων, που είχε πέσει πίεση στο 1,7 αν θυμάμαι καλά, για να φτάσει στο 2,4 πήρε περίπου στα 20 δευτερόλεπτα, 30 θα έλεγα. Είχε πέσει αρκετά η πίεση του ελαστικού, το είχα ξεχάσει. Και βασικά να πω εγώ τουλάχιστον, γιατί σκέφτηκα ότι χρειάζομαι μια τέτοια συσκευή, μια και είμαστε εδώ. Εγώ τουλάχιστον είμαι ένας τύπος ο οποίος ξεχνάει να πηγαίνει να βάζει αέρα μάλλον στα βενζινάδικα, με το βάζω βενζίνη. Να πεις ότι κανονικά θα πρέπει να την τσεκάρεις, τι να πω τώρα, τον αέρα, μια φορά το μήνα, κάτι λιγότερο, μια φορά στις εβδομάδες, κάτι τέτοιο. Εγώ ξεχνιέμαι ή βιάζομαι, γιατί συνήθως πάω και στη δουλειά. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ χρήσιμο, ξέρεις, τα πρωινά, να κατεβαίνεις λίγο Σαββατοκύριακο, να τσεκάρεις τον αέρα μέσα σε 5-10 δευτερόλεπτα και τελειώνεις. Η άλλη χρήση που βρίσκω τουλάχιστον είναι για ταξίδι. Άμα πας σε ένα ταξίδι μεγάλο με τις μηχανές, με φίλους κτλ., νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια τέτοια συσκευή, όπως ας πούμε και το κορδονάκι για άμα πάρεις λάστιχο. Αντίστοιχα, πρέπει να έχει και ένα τέτοιο, γιατί πρέπει να φουσκώσει και το λάστιχο. Δεν είναι μόνο να τον παλώσεις, πρέπει να πάρει και αέρα. Οπότε νομίζω ότι βολεύει πολύ και ήθελα να την πάρω, να την έχω, να την δοκιμάσω. Τα λέμε σε λίγο στο βίντεο με στα ελαστικά πάνω, να δούμε πόση ώρα παίρνει. Οπότε πάμε να το δούμε τώρα στη μηχανή. Έχω βάλει εδώ το setting που είναι για μηχανή, όπως έδειξα πριν, που αλλάζει από εδώ. Εδώ. Okay, 2,4 λέει bar το preset. Βγάζουμε εδώ αυτό, που είναι πολύ βολικό συστράιμ, που βγαίνει σε ένα γάμα, δεν βγαίνει στην ευθεία το πώς είναι το βίσμα για τον αέρα. Και το βιδώνουμε αυτό εδώ.
καλά. Και τώρα μας λέει εδώ ότι είναι στο 2,3. Αν θέλουμε να πάμε 2,4, που ήταν και καλά το preset. Έφτασε. Αυτό ήτανε, το βγάζουμε τώρα. Απλό είναι γενικά. Και ξαναβάζουμε την... το προστατευτικό εκεί στην τρόμπα. Και τέλος, αυτό ήτανε. Θεωρώ ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, δεν είναι και τόσο ακριβό, 43 ευρώ έχει. Ελπίζω να άρεσε το βίντεο, θα τα πούμε στο επόμενο. Καλές γιορτές!